Είσαι σε μία σχέση που δεν πάει καλά, μήπως η γκρίνια και τα παράπονα έχουν κατακλείσει την καθημερινότητά σου, έχεις χάσει αυτή τη ζεστασιά, αυτή τη γλύκα, αυτό το ωραίο αίσθημα της συνύπαρξης και της συντροφικότητα. Σήμερα θα σου πω τέσσερις τρόπους για να ξαναζεστάνεις τη σχέση σου και να χτίσεις γέφυρες με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Νούμερο 1 εκφράζω τις επιθυμίες μου. Ξεκινάμε με το πιο βασικό ζητούμενο σε μία σχέση, την επικοινωνία. Και για να έχουμε επικοινωνία, παιδιά, χρειάζεται να μιλάμε μεταξύ μας. Ξεκίνα λοιπόν να εκφράζεις τις επιθυμίες σου, να τις επικοινωνείς στον άλλο. Πώς αλλιώς ο άλλος θα καταλάβει τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις. Μην τον φέρνεις στη δύσκολη θέση να πρέπει να φανταστεί, να σκεφτεί τι θα έκανε στη θέση σου, να μπει στα σου. Όχι, δεν χρειάζονται αυτά ξεκίνα με απλά πράγματα. Να εκφράζεις τις επιθυμίες σου. Νούμερο 2. Βλέπω τη θετική πρόθεση. Πολλές φορές... Οι σύντροφοί μας προσπαθούν να μας πλησιάσουν, αλλά το κάνουν με το δικό τους τρόπο. Έναν τρόπο που πιθανά να είναι και λίγο τσούμπαλος κάποιες στιγμές, να είναι ξένος σε εμάς, ακόμα και να μας προβληματίζει. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε μέσα από αυτή τώρα τη διαδικασία είναι να δούμε πραγματικά την καλή πρόθεση που βρίσκεται πίσω από την πράξη. Εφόσον φυσικά υπάρχει καλή πρόθεση, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Αν για παράδειγμα επιστρέφεις σπίτι και σου λέει έλα να φας γιατί μαγείρευα όλη μέρα για σένα, ξέχνα το γιατί μαγείρευα όλη μέρα για σένα και κράτα το έλα να φας που πίσω από αυτό υπάρχει νιάξιμο, υπάρχει φροντίδα, τόσο απλά. 3. Καλλιεργώ την εσυναίσθηση. Αφού έχουμε μπει στη διαδικασία να αξιολογήσουμε τέλο πάντων τη σχέση μα, μην αξιολογούμε μόνο τα στραβά του άλλου, μην αξιολογούμε μόνο τη συμπεριφορά του άλλου. Ελάτε να δούμε πρώτα απ' όλα και εμεί οι ίδιοι πώ συμπεριφερόμαστε σε σχέση με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μα. Αν για παράδειγμα κατηγορούμε τον άλλο, ότι όλη μέρα γκρινιάζει, ότι όλη μέρα παραπονιέται, ότι δεν έχει χρόνο, ότι ό,τι, ό,τι, χίλια, διότι κάνουμε μία παύση. Εμεί τι κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά. Η δική μα συμπεριφορά ποια είναι. Αν για παράδειγμα λέμε στον σύντροφο ή στη σύντροφό μα, Μα δεν με παίρνει μία αγκαλιά, δεν μου δίνει φιλιά, έχει πάψει να είσαι τρυφερό, τρυφερή. Στοπ πάλι. Εμεί τι κάνουμε. Πώ συμπεριφερόμαστε. Πώ διαχειριζόμαστε όλε μα αυτέ τι επιθυμίε σε σχέση με τον σύντροφό μα. Είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε το παράδειγμα Ξέρετε, στα ζευγάρια πάρα πολλές φορές λειτουργεί το καθρέπτισμα. Όταν εμείς φέρουμε μέσα στη σχέση αυτό που θα θέλαμε να υπάρχει, που θα θέλαμε ο άλλος να κάνει μαζί μας, ο άλλος σιγά σιγά αρχίζει και το μιμείται. Νούμερο 4. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Έχει φτάσει λοιπόν η σχέση μας σε ένα σημείο που δεν είναι το ιδανικό. Δεν είναι έτσι όπως την είχαμε ονειρευτεί, έτσι όπως την είχαμε φανταστεί, έτσι όπως περιμέναμε να εξελιχθεί με βάση το πρώτο διάστημα, που ήταν όλα καλά και ήταν όλα με λιγάλα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ότι υπάρχει μία πρόκληση. Εκεί το συζητάμε με τον εαυτό μας. Θέλω να μείνω σε αυτή τη σχέση, είμαι διατεθειμένος, διατεθειμένη να δουλέψω για αυτή τη σχέση, ναι τότε αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί μέσα σε αυτή τη σχέση. Και την ευθύνη αυτή την φέρω εις πέρας, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Όποια και αν είναι τελικά η απόφαση που θα πάρουμε, θα πρέπει να είναι full ανάληψη ευθύνης από εμάς τους ίδιους προσωπικά, πρώτα απ' όλα. Ήταν τέσσερι τρόποι για να ζεστάνει τη σχέση σου με τον σύντροφό σου. Ήταν τέσσερι τρόποι για να σώσει τη σχέση που έχει αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Αν θέλετε να έχετε μία πιο διευρυμένη εικόνα, θα σα προτείνω να παρακολουθήσετε το βίντεο που είχαμε κάνει με την Μαρία Την Καντεράκη, την οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια που αγαπάμε και εμπιστευόμαστε, με θέμα γιατί επιλέγουμε να μείνουμε σε λάθο σχέσει. Σα αφήνω το σχετικό link κάτω στα σχόλια. Και ελάτε τώρα να φροντίσουμε και τη δική μα σχέση. Και για να γίνει αυτό θα σας πρότεινα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, σίγουρα ένα like σε αυτό το βίντεο εφόσον σας αρέσει, να ενδυναμώσουμε όλη μας την παρουσία στο YouTube και feel free να μοιραστείτε και το συγκεκριμένο βίντεο με όσους αγαπάτε και επιθυμείτε να χτίσετε γέφυρες επικοινωνίας μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ!